Έγγραφο που περιέχει συνομιλίες ανάμεσα στον Δήμο Ξάνθης, στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Τρίτο Γυμνάσιο, έχει αναστατώσει την εκπαιδευτική κοινότητα και, όπως είναι φυσικό, εγείρει πολλά ερωτήματα. Το σχετικό έγγραφο αποκαλύπτει συνομιλίες ανάμεσα στους προαναφερθέντες για το ζήτημα της ακαταλληλότητας του κτηρίου που στεγάζει το Δεύτερο Γυμνάσιο της Ξάνθης, το οποίο κρίνεται ακατάλληλο και δεν μπορεί να φιλοξενεί τόσο μεγάλο αριθμό μαθητών. Η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική όσο φαίνεται, αλλά αυτή είναι η κατάληξη μιας ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ υπηρεσιών και σχολείου για τη βελτίωση μιας σειράς κτηριακών προβλημάτων, που ίσως μαρτυρά και κάποιες διαφωνίες. Καθώς οι γραφειοκρατικές και άλλες αγγυλώσεις δυσχεραίνουν αρκετές από τις απαιτούμενες επεμβάσεις, στην τελευταία του επιστολή ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Θωμάς Ηλιάδης υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να εγκαινωθεί το σχολείο, καθώς δεν υπάρχει κάποιος που θα αναλάβει την αποκατάσταση ή διαφορετικά την ευθύνη για την λειτουργία του σχολείου. Από την πλευρά της, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τονίζει ότι η διατύπωση είναι αυτή που προκαλεί έντονη ανησυχία και όχι τα κτηριακά ζητήματα που σαφώς είναι αρκετά. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας δεν έχει την άμεση εμπλοκή όσον αφορά το κτηριακό, γιατί όλα τα διδακτήρια σε όλο το Δήμο Ξάνθης και σε όλο το νομό ανήκουν στους Δήμους. Επομένως η καθαρή εμπλοκή είναι του Δήμου και των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Γι' αυτό το έγγραφο, από ό,τι ξέρω, είχε σταλεί από τον Αντιδήμαρχο, τον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας, τον κύριο Ηλιάδη, προς τη Σχολική Επιτροπή και προς το Διευθυντή, νομίζω, του Τρίτου Γενικού Λυκείου, τη Διευθύντρια. Με ενημέρωσε η Διευθύντρια, είχαμε μια πρώτη επαφή με τον Δήμαρχο και διαπιστώσαμε ότι ήταν ένα έγγραφο στο οποίο ανέφερε προβλήματα που υπάρχουν και στο τέλος κατέληγε κατά κάποιο τρόπο ότι δεν είναι κατάλληλο το κτίριο, κατά κάποιο τρόπο έτσι απότομα μέσω των πάνω προβλημάτων, τα οποία όταν τα διάβαζε κάποιος και εγώ όταν τα διάβασα, λέω όλα αυτά έχουν μια επιδιόρθωση, δεν είναι δυνατόν. Τώρα δεν ξέρω ποιο ήταν ακριβώς το σκεπτικό και στην τεχνική υπηρεσία τι ακριβώς είδανε που δεν το γνωρίζω εγώ. Το κουβεντιάσαμε και με τον Δήμαρχο και οπωσδήποτε επιλήφθηκε του θέματος εδώ και καιρό. Ταυτόχρονα και με την Διευθύντρια του Σχολείου κουβεντιάσαμε το πώς ακριβώς μπορούν να ξεπερασχούν τα πιο άμεσα προβλήματα και δρομολογήθηκαν και από την υποδιευθύντρια για κάποια προβλήματα που θα μπορούσε η ίδια με το Ταμείο της Σχολικής Επιτροπής να τα ξεπεράσει, αλλά από ό,τι πληροφορήθηκα και από το Δήμο έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Έχουν βρεθεί χρήματα και επειδή θα χρειαστεί πιο εκτεταμένες επισκευές, από ό,τι έμαθα θα το κάνουν μέσα στο διάστημα του καλοκαιριού. Και εγώ που έχω πάει σε αυτό το κτίριο είδα, ναι, εντάξει, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα, αλλά δεν διαπίστωσα κάτι που να το καθιστά επικίνδυνο με την έννοια ότι μπαίνω μέσα και πέφτει το κτίριο. Άλλα προβλήματα δεν ξέρω, πάντα μπορεί να υπάρχουν όπως σε οποιοδήποτε κτίριο μπορεί να υπάρχει. Δεν ξέρω αν είναι πιο αυξημένα εδώ, αλλά όχι κάτι το τόσο extreme. Mm-hmm. Ωστόσο, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, πιο πολύ εντύπωση μας κάνει ο τρόπος που έγινε η όλη διαδικασία και ο τρόπος που γράφτηκε η ανακοίνωση και της τεχνικής υπηρεσίας για την επικινδυνότητα του κτηρίου. Ναι, είναι γεγονός αυτό που ανέφερα, δηλαδή ενώ απαριθμόταν έτσι τα προβλήματα, στο τέλος μπαίνει σαν συμπέρασμα αυτό και δεν είχαν τεθεί ότι την επίλυση του κάθε προβλήματος για να το ξεπεράσουμε. Αν τα προβλήματα αυτά παραμείνουν, πραγματικά θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά μπορούν όμως όλα να επιδιορθωθούν. Σε αυτό βέβαια είναι αρμόδια τεχνική υπηρεσία. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος να δω πού και πώς ξεπερνιούνται. Και επαναλαμβάνω αυτό που ξέρω, δηλαδή ότι έχουν δρομολογηθεί για το καλοκαίρι. Υπήρξαν παρόλα αυτά κάποιες πρώτες αντιδράσεις ίσως από το θέμα? Εδώ σε μένα όχι, δεν έχουν φτάσει, δεν ξέρω τώρα στην Διευθύντρια. Βέβαια η πρώτη αντίδραση ήταν από την ίδια τη Διευθύντρια που μόλις πήρε το έγγραφο κινητοποιήθηκε για να δει τι μπορεί να κάνει. Οι επόμενες ημέρες σίγουρα επιφυλάσσουν ενδιαφέρουσες εξέλιξεις και ίσως την λύση.